Νίκο, αυτή τη φορά επιλέξαμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ειδική κάναβη. Ένα θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη χρήση της ειδικής κάναβης. Πλέον πάμε στα περίπτερα, πάμε σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν ποσότητες οι οποίες πολλούνται βέβαια χωρίς την ψυχοτρόπο ουσία. Εκεί ο κόσμος κάπως μπερδεύεται, αντιλαμβάνεται διαφορετικά το λόγο ύπαρξης της συγκεκριμένης συσκευασίας εκεί, έχοντας στο μυαλό του ότι υπάρχει και η ναρκωτική ουσία της ειδικής κάναβης. Και βεβαίως εκτός από αυτά βλέπουμε συλλήψεις με φυτείες από άκρης άκρη στην Κρήτη και βεβαίως βλέπουμε και διάφορα βία περιστατικά να συμβαίνουν έπειτα από χρήση της ειδικής κάναβης. Τελικά, όπως λέω και στον τίτλο, είναι ένοχη η αθωότητα της ειδικής κάναβης? Ξέρεις, νομίζω καταρχήν να ξεκινήσουμε, ξέρεις, Λευτέρη, με τα στατιστικά που δείχνουν ότι περίπου ένα στους 7 μαθητές, συγκεκριμένα ποσοστό 15,3% σε σχέση με μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, ηλικίας 14 έως 19 ετών, δηλαδή ουσιαστικά εφηβική και μετεφηβική, λίγο μετεφηβική ηλικία, έχουν κάνει τουλάχιστον μια φορά χρήση ειδικής κάναβης στη ζωή τους. Βεβαίως, αν το συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα, αυτά ποσοστά με παλιότερες εποχές, για παράδειγμα, η αντίστοιχη έρευνα το έτος 1984, το μακρινό 1984, είχε δείξει 6%. Δηλαδή, ουσιαστικά το ποσοστό τριπλασιάστηκε. Από εκεί πέρα, βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι με βάση πάντα τη συγκεκριμένη έρευνα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης κατάστασης. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μιλούμε ότι τα αγόρια υπερτερούν σε σχέση με τα κορίτσια. Αλλά ένα άλλο νούμερο το οποίο ίσως θα ήθελα να μας προβληματίσει και μας προβληματίζει, θα λέγαμε ότι στην ηλικία των 13 έως 14 ετών, πολύ μικρή ηλικία ουσιαστικά, Λευτέρη, μιλούμε για ποσοστά τα οποία αγγίζουν τα 2,5% στα αγόρια, δηλαδή περίπου το 1 στα 40 αγόρια, είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό, έτσι. Στα 13 με 14 χρόνια. Θα μπει στη διαδικασία, δηλαδή, έρευνα, να ασχοληθεί με την ειδική κάναβη. Κατά κύριο λόγο με την ειδική κάναβη. Μια παράνομη ουσία, αλλά κατά κύριο λόγο είναι η ειδική κάναβη. Και επίσης ένα άλλο νούμερο το οποίο ίσως οφείλει να μας προβληματίσει είναι ότι στην ηλικία των 17 μέχρι 18 ετών, τα παιδιά σε ένα ποσοστό 8%, δηλαδή περίπου το 1 στα 10, 1 στα 11, στα 12 τέλος πάντων, περίπου έχει κάνει χρήση τον τελευταίο μήνα. Αυτό πρακτικά βεβαίως τι σημαίνει? Σημαίνει ίσως ότι και οι χρήστες του λεγόμενου Σαββατοκύριακου έχουν αυξηθεί και ξέρεις, κάποια από αυτά τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία τροχαία ατυχήματα είναι ίσως χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, τα οποία νομίζω ότι τα βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά εδώ στην Κρήτη, οφείλονται και στην ειδική κάναβη. Πολύ σωστά έχουμε μιλήσει για το αλκοόλ πάρα πολλές φορές, σαφέστατα, πολύ συχνά. Αλλά νομίζω ότι και η ειδική κάναβη ίσως παίρνει και αυτή το μερίδιο τη. Έχει να κάνει με τη μείωση περισσότερο, λες, των αντανακλαστικών. Των αντανακλαστικών, του συντονισμού των κινήσεων που μπορεί να έχει κάποιο, τη προσοχή που μπορεί να έχει κάποιο. Και σαφώς πολλά από αυτά τα ατυχήματα έχουν συμβεί και εδώ. Υπήρχε, νομίζω, ότι κάποια περίοδο και το λεγόμενο ναρκοτέστ, το οποίο κάποια στιγμή δεν ξέρω πού χάθηκε. Το ναρκοτέστ κάποια στιγμή είχε υπάρξει πριν από πολλά χρόνια, όπως θυμάμαι. Χάθηκε βεβαίως. Νομίζω ότι και η ειδική κάναβη παίζει το δικό της μερίδιο σε αυτή την μαύρη λίστα ουσιαστικά. Μιλάμε για χρήστες κατά βάση, από την άποψη, χρήστες από την άποψη ότι μπορεί κάποιος να κάνει είτε περιστασιακή χρήση, αλλά υπάρχει το κομμάτι της μόνιμης χρήσης, δηλαδή να γίνει κάποιος καθημερινός χρήστης ειδικής κάναβης. Η μετάβαση από το περιστασιακό στο μόνιμο μπορεί να συμβεί σε κάθε περίπτωση? Ξέρεις, θα έλεγα, Λευτέρη, ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο. Το πρώτο, στη βάση αυτού του τρίπτυχου υπάρχει η ουσία. Η ουσία η οποία προκαλεί την εφορία, έτσι. Από εκεί και πέρα, σαφώς μιλάμε για την προσωπικότητα. Η προσωπικότητα είναι αυτή η οποία τις περισσότερες φορές έτσι, έχει μια ροπή προς τη χρήση. Και σαφώς το περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές βοηθάει το άτομο ούτως ώστε να έρθει σε επαφή με την ναρκωτική ουσία. Αν θα μιλούσαμε βεβαίως αμιγώς για τα στάδια τα οποία μπορεί να περάσει κάποιος, θα λέγαμε ότι το πρώτο στάδιο είναι ο πειραματισμός. Είναι αυτό που λέμε για πλάκα, ίσως ξεκίνησα. Πολλές φορές το έχουμε ακούσει, πάρα πολλές φορές από κάποια παιδιά, ότι για πλάκα ξεκίνησα. Ίσως το ίδιο μέσα από τη δική τους την πρώτη επαφή μπορούν να εξηγήσουν κάπως έτσι αυτή την κατάσταση. Ίσως δεν είναι τόσο για πλάκα, αλλά τα περισσότερα πιστεύουν ότι ξεκίνησαν για πλάκα. Περιέργεια, στη συγκεκριμένη φάση μιλούμε ότι τα παιδιά έχουν επαφή γενικότερα με τον πραγματικό κόσμο, δεν έχουν αρχίσει να μειώνονται τόσο πολύ οι σχολικές τους επιδόσεις, δεν μειώνονται γενικότερα οι επιδόσεις τις οποίες έχουν σε όλους τους τομείς, αλλά ωστόσο φάνηκε, ξέρεις, πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα που έλεγα προηγουμένως, ότι τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν την ειδική κάναβη από περιέργεια σε ηλικίες μικρότερες των 15, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν περάσει άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Ναι.
Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενεργή αναζήτηση. Δηλαδή, μιλούμε πλέον για χρήστες οι οποίοι ενεργώς αρχίζουν και αναζητούν την ουσία. Δηλαδή, από εκεί και πέρα υπάρχει συναναστροφή με διάφορους άλλους χρήστες. Έρχομαι σε επαφή με διάφορους άλλους χρήστες. Κάνω χρήση και πολύ απλά ψάχνω την ουσία, ούτως ώστε να μπορέσω να πάρω τα θετικά της, εντός εισαγωγικών θετικά, αποτελέσματα τα οποία μπορεί να έχω στη διάθεσή μου, για παράδειγμα, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα πιθανά τα οποία έχω εγώ. Σκέψω από εκεί και πέρα. Κάποια παιδιά, και λέω για παράδειγμα, η εφηβική κατάθλιψη. Η οποία εφηβική κατάθλιψη έχει ακολουθήσει την αυξητική πορεία της κατάθλιψης των ενηλίκων. Κάποια παιδιά τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο της ενεργούς αναζήτησης, στο στάδιο λοιπόν στο οποίο προσπαθούν να αυτοϊαθούν μέσα από τη χρήση την οποία κάνουν στην ειδική κάναβη. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά, ίσως κάποια στιγμή, δεδομένου το ότι η κατάθλιψη κάποιες φορές ίσως δεν υποχωρεί, αυτά τα παιδιά θα προχωρήσουν σε κάποια άλλη ουσία που στις περισσότερες των περιπτώσεων βεβαίως είναι η κοκαίνη, έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο στάδιο είναι η ενασχόληση, όπου εκεί αρχίζει πλέον και υπάρχει πλέον σωματική και ψυχική εξάρτηση, όπου εκεί μιλούμε το ψέμα και η ασυνέπεια έχει αρχίσει πλέον και γίνεται κομμάτι της ζωής του χρήστη. Και το τελευταίο στάδιο είναι η εξάρτηση, όπου από εκεί και πέρα η ουσία αποτελεί το κέντρο της ζωής του χρήστη, αποτελεί το στοιχείο, το βασικό και δομικό στοιχείο, που ο χρήστης μέσα από εκεί γνωρίζει, μέσα από εκεί ερωτεύεται, αν ερωτεύεται, γιατί σαφέστατα κανένας χρήστης δεν ερωτεύεται, μέσα από εκεί ο χρήστης προσπαθεί να ζήσει τη δική του ψευδέστηση ουσιαστικά αυτό, και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Για την πλήρη εξάρτηση. Για την πλήρη εξάρτηση, ακριβώς. Που σαφώς, όπως είπαμε, πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσει από την ειδική κάναβη, την οποία τη θεωρούν αθώα κάποιοι, αλλά δεν. Είναι και τόσο αθώα. Ακόμα και σε αυτή τη φάση, Νίκο, της πλήρης εξάρτησης, υπάρχει σωτηρία που λέμε. Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Για άτομα τα οποία βεβαίως και υπάρχει σωτηρία. Αναζητήσουν έτσι. Βεβαίως και υπάρχει σωτηρία. Θα μου πεις, κέντρα υπάρχουν και θεά και τα λοιπά που μπορούν να βοηθήσουν, να στηρίξουν δομές δηλαδή. Υπάρχει σωτηρία, υπάρχουν πολλές δομές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές δομές και νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά ουσιαστικά, η σύγχρονη ομορφιά. Το ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές διαφορετικές δομές, διαφορετικές προσεγγίσεις, ούτως ώστε κάποια δομή να ταιριάζει στη δική μου την ψυχοσύνθεση, ούτως ώστε να μπω στη διαδικασία για να απεξαρτηθώ. Υπάρχει... Κάποια δομή μπορεί να ταιριάζει στη δική σου την ψυχοσύνθεση ή κάποιου άλλου από εκεί πέρα. Δεκτό. Για την απεξάρτηση. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει ο χρήστης, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη φάση της πλήρης εξάρτησης, να θέλει να οδηγηθεί σε κάποια τέτοιου είδους δομή και να προσπαθήσει μόνος του ή να μην θέλει να πιστέψει ο ίδιος ότι δεν είμαι χρήστης, ενώ είναι. Ναι, σαφώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, ένα παραμύθι το οποίο ζει ο κάθε χρήστης. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια διαφορά, Λευτέρη. Τη διαφορά μεταξύ του θέλω και του επιθυμώ. Το επιθυμώ είναι κάτι πιο βαθύ, ξέρεις, κάτι πιο εσωτερικό, κάτι το οποίο ίσως κάποιος το αισθάνεται πολύ λιγότερες φορές στη ζωή του σε σχέση με το θέλω. Ίσως όλοι οι χρήστες θέλουν και λένε ότι θέλουν και ζητούν να απεξαρτηθούν. Και γι' αυτό το λόγο κάποιος χρήστης, νομίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά, θα μπει στη διαδικασία του να απεξαρτηθεί πολλές φορές αποτυχώς, μέχρι που κάποια στιγμή, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, στατιστικά τουλάχιστον αυτό φαίνεται, θα μπει στη διαδικασία του να απεξαρτηθεί. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα χρήστη, ο οποίος ίσως στις περισσότερες φορές δεν επιθυμεί. Όταν επιθυμήσει, ωστόσο, ίσως όπως έλεγα και προηγούμενος, μετά από πολλές αποτυχείς προσπάθειες, θα έχουμε το θετικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, ξέρεις, με την κάθε εξάρτηση. Αυτό το πράγμα ισχύει. Για παράδειγμα, η κλασική εξάρτηση του τσιγάρου, την οποία τη γνωρίζουν πολύ καλά πολλοί από τους τηλεθεατές, για παράδειγμα. Έτσι, πόσοι τηλεθεατές δεν προσπάθησαν να κόψουν το τσιγάρο ανεπιτυχώς μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και η πέμπτη ήταν η καλύτερη. Έτσι. Είναι και αυτό. Υπάρχει και θέμα ποιότητας στα μαλακά. Τι θέλω να πω. Μιλάμε για μαλακά ναρκωτικά, όπως θα αναφέρεις και εσύ στη σχετική λίστα. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχουν και σκληρά μαλακά. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, περίεργες ουσίες ακόμα και στην κατηγορία της ειδικής κάναβης που μπορεί να οδηγήσουν σε μία άλλη κατάσταση τον χρήστη, διαφορετική από αυτή που περίμενε. Πρόσφατα έγινε μεγάλη συζήτηση και πίστεψέ με, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι. Όχι θεωρώ, γνωρίζω ότι τουλάχιστον υπάρχει και στην Κρήτη το σκανκ το λεγόμενο. Το σκανκ. Το σκανκ. Το σκανκ έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το πόσο έχει επισέλθει μέσα στα σχολεία της χώρας. Το σκανκ, το οποίο μάλιστα στην ελεύθερη έτσι αργό μετάφραση, ξέρεις, είναι και χαρακτηριστικό η ονομασία που χρησιμοποιούμε, σημαίνει κουνάβι ή παλιωτόμαρο ουσιαστικά, κάπως έτσι από την αντίστοιχη αγγλική αργό. Μιλούμε βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση για υπερισχυρά στελέχη κάναβης, τα οποία καλλιεργούνται με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας. Και ξέρεις, είναι όλες αυτές οι καλλιέργειες τις οποίες τελευταία τις έχουμε δει, ίσως ακόμα και μέσα σε διαμερίσματα στην Αθήνα. Πρόσφατα, δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει,
σε κάποια διαμερίσματα στην Αθήνα βρέθηκαν καλλιέργειες ινδικής κάναβης από δεντρίλια, τα οποία δεν φτάνουν πλέον στα ύψη των 3 ή 4 μέτρων, όπως φτάνουν γενικότερα στο ύπαιθρο, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρά, δεδομένου του ότι έχουν έως και 20 φορές περισσότερη, τρεις φορές περισσότερη τέτραϊδροκαναβινόλη, που είναι η βασική ουσία της κάναβης που προκαλεί ουσιαστικά αυτή την εφορία, εντός εισαγωγικών εφορία βεβαίως, από εκεί πέρα. Και έχουν και λιγότερη ποσότητα της καναβιδιόλης, δηλαδή της καλής ουσίας, του ανταγωνιστή αυτού, ο οποίος μειώνει τα αρνητικά εντός εισαγωγικών αποτελέσματα της τετραϊδροκαναβινόλης. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολύ εθιστική ουσία, για μια ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Το χαρακτηριστικό, ξέρεις, με το ΣΚΑΝΚ είναι ότι με βάση του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Λονδίνου έρευνα έδειξε ότι αν κάποιος χρήστης ινδικής κάναβης, που ίσως θα έχουμε την πολυτέλεια να το δούμε παρακάτω, έχει μια φορά πιθανότητες να μπορέσει να δώσει το λεγόμενο ψυχωτικό επεισόδιο, να το πω λαϊκιστή, σχιζοφρένεια για να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος καπνίζει σκάνκα, έχει 18 φορές περισσότερες πιθανότητες από αυτόν τον καπνιστή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα πράγματα εκεί πραγματικά αλλάζουν προς το χείριστο. Μάλιστα. Για πες μου, Νίκο, τελικά τι απέγινε το Ολλανδικό μοντέλο, ένα μοντέλο το οποίο είναι ευρέως έτσι, έχει γίνει γνωστό. Παρατηρούμε μια χώρα, στις κάτω χώρες τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί τα πάντα είναι σε αυθονία, στην απόλυτη ελευθερία. Πολλοί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όλο τον κόσμο, σπέβδουν στη συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να απολαύσουν την απόλυτη ελευθερία χωρίς τις ενοχές, μην τους παρακολουθεί κάποιος γονέας ή αστυνομικές αρχές ενδεχομένως. Υπήρχε ένα μοντέλο τέτοιο το οποίο προσπάθησαν και άλλα κράτη όπως και η Ελλάδα να υιοθετήσουν μελλοντικά, το οποίο πήγε περίπατο. Νομίζω με μια λέξη ίσως θέλω να δώσω το ότι απέτυχε. Απέτυχε. Και νομίζω ότι απέτυχε από τα αποτελέσματα, ξέρεις, και αποτελέσματα των αριθμών τα οποία είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, σε μια πανευρωπαϊκή έρευνα η οποία υπήρξε, φαίνεται ότι η Ολλανδία φιγουράρει στη δεύτερη θέση στις ηλικίες των 17 με 18 έτη, στη δεύτερη θέση, μετά μάλιστα τη Δημοκρατία της Τσεχίας, με 34% των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες 15 με 16, που έχουν κάνει τουλάχιστον μια φορά χρήση στη ζωή τους. Στην Ελλάδα είμαστε στο 8%. Το 8% των παιδιών, δηλαδή σε αυτή την ηλικία, 15 με 16, έχουν κάνει μια φορά χρήση στη ζωή τους. Άρα λοιπόν, τι φαίνεται? Φαίνεται ότι ακόμα και εκεί που απαγορεύεται η χρήση, γιατί προφανώς στα coffee shops της Ολλανδίας απαγορεύεται του να μπει μέσα ένα παιδί 15 έως 16 ετών, έχουμε αύξηση των εξαρτημένων. Άρα λοιπόν, φαίνεται μάλλον ότι τελικά όλη αυτή η διάχυση, αυτή η κουλτούρα της νομιμοποίησης, αν το θέλεις διαφορετικά, μάλλον λειτουργεί απενοχοποιητικά για τη συγκεκριμένη ουσία. Μάλλον λειτουργεί αρνητικά και όλο ένα και περισσότεροι νέοι, με βάση τη στατιστική αυτή που ανέφερα μόλις προηγουμένως, εθίζονται ή μπαίνουν στο να γνωρίσουν τη συγκεκριμένη ουσία και κάποιοι λιγότεροι σαφώς εθίζονται από τη συγκεκριμένη ουσία. Βεβαίως δεν είναι μοναδικό, ίσως ξέρεις, το πείραμα αυτό της Ολλανδίας, το οποίο ξεκίνησε στο μακρινή δεκαετία του 80, αν θυμάμαι καλά, με μεγάλη έτσι, ποσότητα. Δηλαδή ο καθένας μπορούσε τότε να κρατάει επάνω του 30 γραμμάρια, τώρα πλέον το έχουν περιορίσει στα 5 γραμμάρια από εκεί και πέρα, ώστε να μπορέσει να κάνει χρήση στους συγκεκριμένους χώρους, στα coffee shops. Υπάρχει ωστόσο και η Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ-ουν, η οποία και αυτή ουσιαστικά λειτουργεί κάπως έτσι, όπως επίσης και δύο πολιτείες της Αμερικής, το Ουάσιγκτον και το Κολοράντο, όπου από το 2013 μπήκαν και αυτές στη διαδικασία του να νομιμοποιήσουν ουσιαστικά την προσωπική χρήση της συγκεκριμένης ουσίας. Κάποια στιγμή ακούστηκε και για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Κάποια στιγμή ακούστηκε και για τη χώρα μας, με κάποιες ατυχείς δηλώσεις, ξέρεις, υψηλά ισταμένων προσώπων, οι οποίοι μάλιστα είπαν ο καθένας να έχει τη γλάστρα του, να μπορεί να την καλλιεργεί τη γλάστρα του. Κατά τη γνώμη μου, είναι ατυχείς δηλώσεις και αυτό φάνηκε, αν θέλεις, από τη λογική των αριθμών, την αδιάψευτη λογική των αριθμών που λέμε. Ξέρεις, ωστόσο, φαίνεται ότι, και αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να το κρατήσουμε, ότι στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν ήδη από την ηλικία των 15 ετών να κάνουν χρήση χασίς των λεγόμενων μαλακών, 6 στα 10 από αυτά τα παιδιά, κάτω από τα 15 βεβαίως, που ξεκίνησαν να κάνουν χρήση, όχι να το δοκιμάσουν, να κάνουν χρήση, πέρασαν στην εξάρτηση από την κοκαίνη. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα η οποία νομιμοποιεί την ουσία. Σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότερα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη συγκεκριμένη ουσία. Σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότερα παιδιά προσπαθούν να αυτοϊαθούν μέσα από αυτή την κατάσταση. Και άρα λοιπόν κάποια από αυτά τα παιδιά θα περάσουν στο να είναι εξαρτημένα. Για να μιλήσω για μια άλλη στατιστική που και πάλι αποδεικνύει αυτό. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα την λεγόμενη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, λεγόμενη ΔΕΠΗ.
που νομίζω δικαίως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι από τη ΔΕΠ υπάρχει περίπου το 4-5% των ενηλίκων, το 6-7% των παιδιών. Κάποια από αυτά τα παιδιά λοιπόν έρχονται σε επαφή και αυτά με ουσίες. Φαίνεται ότι τα παιδιά με ΔΕΠ, τα οποία γενικότερα περνούν στη δράση, να το πω διαφορετικά, πολύ περισσότερο, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο, με πιο δρυμή τρόπο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την ουσία, να δοκιμάσουν δηλαδή την ειδική κάναβη, σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα, συγκεκριμένα 3,5 φορές περισσότερα σε σχέση με το λεγόμενο φυσιολογικό πληθυσμό. Και αντίστοιχα, 1,5 φορές περισσότερα, τα συγκεκριμένα παιδιά εθίζονται από τη συγκεκριμένη ουσία. Άρα, 3,5 φορές πιο συχνά τη δοκιμάζουν και 1,5 φορά περισσότερο την καταναλώνουν πλέον εθιστικά, δηλαδή είναι πλέον εθισμένη συγκεκριμένη ουσία. Αυτό τι σημαίνει και πάλι. Σημαίνει ότι όσο πιο πολύ νομιμοποιούμε τη χρήση, τόσο πιο πολύ απενοχοποιείται η χρήση και τόσο πιο πολύ, αν το θέλεις, διαχέεται η χρήση. Από εκεί πέρα σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία και σαφώς μέσα σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία πάσχουν από παθολογίες, όπως λέγαμε την κατάθλιψη, ΔΕΠΗ, όπως λέγαμε, τα οποία σαφώς προσπαθούν να αυτοϊαθούν μέσα από αυτή τη χρήση. Τι είναι απενοχοποιημένοι. Μιλάμε και εισακούω τόση ώρα με πολύ προσοχή, γιατί αναφέρεσαι σε νεαρές ηλικίες, παιδιά, εφήβους, οι οποίοι δυστυχώς κάποια στιγμή θα μπουν, όπως είπες και εσύ, για πρώτη φορά στη ζωή τους, στα 13 με 14 χρόνια να κάνουν τη χρήση, θα οδηγηθούν αργότερα στη χρήση κοκαίνης, δηλαδή κάποιο πιο βαρύ ναρκωτικού. Ωστόσο, ο ρόλος του γονέα ποιος πρέπει να είναι στη συγκεκριμένη φάση και αν υπάρχουν εκείνα τα σημάδια που μπορεί να αντιληφθεί το ότι πρέπει να γίνει τελικά μια έναρξη βοήθεια, στήριξη στο παιδί μου, ασχέτως ότι το ίδιο δεν μου έχει πει το παραμικρό. Ναι. Πρέπει να είναι ο γονέας δίπλα, είναι ξεκάθαρο και πρέπει να είναι ο γονέας δίπλα γιατί. Πώς θα το αντιμετωπίσει, γιατί καμιά φορά οι ισορροπίες είναι λεπτές σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ένα παιδί το οποίο είναι ανέφηβο, το οποίο σαφώς και θα έχει επηρεαστεί από τη χρήση της ειδικής κάναβης. Σαφώς και θα έχει επηρεαστεί από τη χρήση της ειδικής κάναβης και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο έφηβος δεν θα έχει δώσει το λεγόμενο ψυχωσικό επεισόδιο. Προσωπικά, ξέρεις, στην καριέρα μου έχω δει πολλά ψυχωσικά επεισόδια, αρκετά ψυχωσικά επεισόδια ανηλίκων. Με έναν εγκέφαλο ο οποίος βρίσκεται έτσι σε ένα στάδιο νευροβιολογικής ορίμανσης και που πολύ απλά οι συγκεκριμένοι ανήλικοι έχουν αρχίσει και έχουν ακουστικές ψευδαισθήσεις, έχουν παρεστήσεις, έχουν παραλυρητικές ιδέες και δυστυχώς πολλές από αυτές τις καταστάσεις είναι μόνιμες. Ξεκινούν δηλαδή ίσως κάποια ώρα μετά τη χρήση, ακόμα και κάποιο μέχρι ένα μήνα μετά τη χρήση και παραμένουν μόνιμες. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει ο γονέας να το καταλάβει πολύ πιο νωρίς. Να μπορέσει να αφουγκραστεί πολύ πιο νωρίς, να μπορέσει να επικοινωνήσει, αν το θέλεις, διαφορετικά πολύ πιο νωρίς με το παιδί του. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ή να δει κάποια σημάδια, αν το θέλεις. Νομίζω ότι το διαδίκτυο βρίθει από κάποιες τέτοιες προτροπές, αρκεί να μπει κάποιος σε μια συγκεκριμένη σελίδα, κάποια σημάδια, τα οποία σημάδια ίσως θα μπορέσει κάποιος να καταλάβει το πόσο και το αν το παιδί τελικά βρίσκεται σε χρήση. Όπως είπα προηγουμένως, ψέμα και ασυνέπεια. Ωστόσο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε, Λευτέρη, ξέρεις ότι το ψέμα και η ασυνέπεια σημαίνει ότι το παιδί ήδη έχει περάσει όχι στη φάση την πρώτη της χρήσης, στη φάση τη δεύτερη, την τρίτη της χρήσης, αν το θέλεις διαφορετικά. Ή, αν το θέλεις, ένα παιδί το οποίο μιλάει έτσι πολύ θετικά για το κατά πόσον τελικά εντάξει, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, δεν σημαίνει, σημαίνει ότι αυτό το παιδί μέσα του την έχει απενοχοποιήσει ίσως τη χρήση και έχει κάνει η χρήση. Για ένα παιδί που έχει πτώση της σχολικής απόδοσης. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι κάτι οφείλει να προβληματίσει. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι όποιος έχει σχολική απόδοση. Θα ήθελα να κάνω υποσημείωση. Αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές μας. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πτώση στη σχολική του απόδοση σημαίνει ότι βρίσκεται και υπάρχουν έχει και κάνει στοιχεία, χρήση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Που υποδηλώνουν τη συγκεκριμένη χρήση, αν αυτή υπάρχει. Έτσι. Νομίζω ωστόσο ότι ξέρεις, το βασικό λέγεται επικοινωνία. Μια επικοινωνία η οποία βασίζεται όχι μόνο στο λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας, Λευτέρη, αλλά και στο μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας. Μεταξύ γονέα παιδιού και σαφώς το να μπορέσει αυτή, μέσα από αυτή την επικοινωνία να αναπτυχθούν δημιουργικές δραστηριότητες στα παιδιά και κοινωνικές δεξιότητες. Νομίζω βεβαίως ότι από τη στιγμή κατά την οποία γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό, είναι πολύ κακό το να βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, να μην μιλάμε γι' αυτό, να μην ερχόμαστε σε επαφή με άλλους γονείς, να μην ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον ειδικό ή με κάποιον συμβουλευτικό σταθμό από αυτούς που υπάρχουν πάρα πολλούς, όπως έλεγα και προηγουμένως. Αυτή είναι και η ομορφιά του πλουραλισμού που υπάρχει. Δηλαδή, πολλά προγράμματα απεξάρτησης τα οποία υπάρχουν και τα οποία ταιριάζουν στη διαφορετική προσωπικότητα και στη διαφορετική ψυχοσύνθεση του καθενός. Άρα λοιπόν νομίζω και αυτό θα ίσως είναι το σημαντικότερο, να ενωθούν οι γονείς και να μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πραγματικά είναι δύσκολος και πολλές φορές έρχεται μέσα από πολλές αποτυχίες, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά ωστόσο το θετικό αποτέλεσμα
θα υπάρξει κάποια στιγμή. Μια ερώτηση εχμής. Πρώτα οι γονείς, αν διαπιστώσουν το οτιδήποτε μεμπτό, να οδηγηθούν οι γονείς σε κάποιον ψυχολόγο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν σε πρώτο στάδιο τις αντιδράσεις του παιδιού και έπειτα σε μία από τις δομές απεξάρτησης ή το αντάστροφο? Πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρεις, τις περισσότερες φορές, όπως έλεγες και εσύ προηγουμένως, το παιδί δεν είναι διατεθειμένο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο πρέπει ο ίδιος ο γονιός να εξωθήσει εντός εισαγωγικών το παιδί, να μπει έστω και σε μία αποτυχημένη προσπάθεια, την πρώτη, ας είναι και αποτυχημένη προσπάθεια, ούτως ώστε το παιδί να έρθει σε επαφή με κάποια δομή, με κάποιον ειδικό, με mm-hmm. κάτι τέλος πάντων, το οποίο γενικότερα θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει από εκεί πέρα το πρόβλημά του. Και το πρόβλημα το οποίο ίσως σε αυτή τη φάση φαίνεται αδιέξοδο και στον ίδιο ή δεν έχει συνειδητοποιήσει και το βάθος της κατάστασης ο ίδιος, αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει αίσια κατάληξη. Άρα λοιπόν, ίσως αν το παιδί δεν είναι διατεθειμένο να ακολουθήσει, ας πάνε οι ίδιοι πρώτα οι γονείς. Ούτως ώστε να μπορέσουν. Κάποιο ειδικό ψυχολόγο, σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο ή σε κάποιο συμβουλευτικό σταθμό. Υπάρχουν το ΚΕΦΕΑ, υπάρχει ο ΚΑΝΑ, υπάρχουν πολλοί. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακολούθησα με απόλυτη προσοχή, όπως πιστεύω και οι τηλεθεατές μας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καθημερινό στην κοινωνία της Κρήτης. Επομένως, ορίστε, αν βλέπουμε τα σημάδια τα συγκεκριμένα, να ξέρουν πώς αντιδράσει οποιοδήποτε και οι γονείς, αλλά και το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη και πάλι στις 18:30.